Εντάξει τώρα, αυτή η κολοτριπηδιά που γίνεται με την Ελλάδα και την Κύπρο στην Eurovision θα πρέπει να συνεχιστεί και στο κομμάτι το άλλο. Η Κύπρος είναι αδιάφορη από ό,τι γνωρίζω. Η Ελλάδα ενδιαφέρεται. Μία περίπτωση είναι οι Κύπροι να πούνε οι Έλληνες συναδέλφοι μας να κάψουν τις κότες και να μας αφήσουν να κερδίσουν. Αν δεν το κάνουν αυτό, υπάρχει και άλλη λύση. Η ΕΠΟ έχει πάρα πολλά χρήματα, έχει ξοδέψει πάρα πολλά λεφτά, έχουν φαγωθεί πάρα πολλά λεφτά. Ας πάνε και στους Κύπρους να τους πούνε τα λιγούρια πόσα θέλετε για το παιχνίδι και να τα αγοράσουμε το παιχνίδι. Αν οι Κύπροι πάνε κανονικά με φανατισμό απέναντί μας, το παιχνίδι μπορεί να λήξει και η ισοπαλία, μπορεί να το χάσουμε κιόλας. Εγώ όμως επειδή πιστεύω ότι θα λειτουργήσει ότι η Κύπρος είναι ελληνική, φαντάζομαι δεν θα έχουμε έδρα όπως είχαμε στην Αλβανία, όπως είχαμε στα Σκόπια κτλ. Θα περάσουμε άνετα με διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Πιστεύω ότι θα γίνει το σωστό δηλαδή, είτε θα μας αφήσουν να περάσουμε, θα είναι πιο χαλαροί, ή θα αγοράσουμε το παιχνίδι που θα είναι και πια πάρα πολύ προσιτό και αυτό ούτως ή άλλως. Χρήματα του ελληνικού λαού είναι. Οπότε διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό. Δεν έχει πολλά λεφτά, αλλά εμείς θα το ποντάρουμε, να βάλουμε τα καρικά και να βάλουμε τα κοινόχρηστα. Δεν είναι πολλά τα κοινόχρηστα.